από κάποιο άλλο παιδί. Μπορεί να είναι πιο έξυπνο από κάποιο άλλο παιδί. Δεν έχει σημασία, και αυτό η ιδιαιτερότητα είναι. Πρέπει ο γονιός να το προσεγγίσει, να το αγκαλιάσει και να το προστατέψει από οποιοδήποτε κίνδυνο που επιφυλάσσει διαφορετικότητα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα τη διαφορετικότητα, δυστυχώς το έχουμε πει, δεν την αποδεχόμεθα. Όχι όλοι τουλάχιστον. Έχουν βαρύτατη ευθύνη οι γονείς. Συγγνώμη που το λέω, είναι χαροκαμένοι, αλλά έχουν ευθύνη οι γονείς. Δεν προστάτευσαν το παιδί. Συγγνώμη που το λέω. Πρέπει οι γονείς, γιατί ακούω διάφορα και δεν θέλω να μπω σε αυτά. Όμως, παιδιά, πρέπει, δηλαδή δεν αφήνεις το παιδί σου, όταν ξέρεις ότι είναι ευαίσθητο, να είναι χιλιόμετρα μακριά. Και ειδικά όταν ξέρει ότι υπάρχει μια παρέα που του κάνει αυτή την καζούρα. Έχει αυτή τη μεταχείριση. Έχει δίκιο. Και δεν μιλάμε για καζούρα. Έχω μάθει. Έτσι. Όχι, θα ήταν σίγουρα πιο δυνατό παιδί. Και δεν μιλάμε για πολύ πιο δυνατό μέρη. Μιλάμε και για πιο ακραία πράγματα. Άσχημο μπούλινγκ. Και το βλέπει το παιδί. Και δεν μιλάμε για άσχημο μπούλινγκ, μιλάμε και για πιο ακραία πράγματα που ακούγονται τις τελευταίες ώρες ότι γινόντουσαν. Γιώργο, να πάμε. Εμένα μου έκαναν εντύπωση αυτά τα πλάνα. Θέλω να πάμε λίγο και να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ.